Τζίφα. Πάνω τζίφα. Έχουμε την εξαφάνιση του φαντάρου. Ναι. Υπάρχει εξέλιξη. Mm-hmm. Έχουν περάσει τόσους μήνες. Πόσοι μήνες περίπου? 4 μήνες δυστυχώς έχουν περάσει από την ημέρα που εξαφανίστηκε ο φαντάρος από τη Χαλκίδα. Και τα ερωτήματα πραγματικά παραμένουν πάρα πολλά για το πού μπορεί να βρίσκεται. Τα συγκλονιστικά λοιπόν στοιχεία που φέρνει ο δικηγόρος του αδερφού του, ο κύριος Θανάσης Στάρτης, και ίσως να δώσουν κάποιο φως, όπως αποκαλύπτουν λοιπόν γύρω από την εξαφάνιση. Τι λέει ο δικηγόρος, τι καινούργιο είναι ο δικηγόρος? Ίσως κάποιοι να φυγάδευσαν καταρχήν τον νεαρό στρατιώτη, έτσι ώστε να μην φτάσει ποτέ στο λιμάνι και να πιαστεί όμηρος από αυτούς που φέρεται να τον ήθελαν ακόμη και νεκρό. Και αυτά για τα μάτια μιας κοπέλας, σύμφωνα με τα όσα τουλάχιστον γνωρίζουμε. Επίσης, αναζητείτε το πρόσωπο ή τα πρόσωπα με τα οποία ήρθε σε επαφή λίγη ώρα πριν και λίγες ημέρες πριν χαθούν τα ίχνη του, αν και έγινε κάποιο περιστατικό, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, που τον τάραξε την τελευταία στιγμή και ίσως να άλλαξε ακόμα και το αρχικό του σχέδιο μαζί με κάποιους φίλους του. Δηλαδή, προφανέστατα, κάποια στόματα έχουν ανοίξει αυτή τη στιγμή και λένε προφανώς ότι προσπάθησαν να τον βοηθήσουν τον άνθρωπο αυτό να διαφύγει. Το θέμα είναι, ο δικηγόρος τι καινούργιο λέει? Τι καινούργιο λέει ο δικηγόρος? Γιατί εδώ πέρα μιλάει υπάρχει για μια λογομαχία καταρχήν που έγινε μέσα στο στρατόπεδο με κάποιο στρατιωτικό. Δεν γνωρίζουμε όμως, όπως ο ίδιος λέει, για ποιον λόγο έγινε αυτό, αλλά έχει κατατεθεί από τις αρχές και εκεί εστιάζουν αυτή τη στιγμή. Επίσης, πριν βγει με άδεια τις τελευταίες μέρες, είχε υποπέσει σε ένα σοβαρότατο παράπτωμα, το οποίο θα μπορούσε να επισύρει σημαντική ποινή φυλάκισης και κατ' επέκταση αύξηση των ημερών της θητείας του. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα φυσικά να διαταραχθούν οι σχέσεις του 23χρονου στρατιώτη με τον στρατιωτικό της μονάδας. Και εδώ υπάρχουν κάποια ερωτηματικά. Και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε για να δούμε. Προσπαθήσαμε να βρούμε τον δικηγόρο. Σωστά, κυρία Κλάδη? Το βρήκαμε τον δικηγόρο και μας είπε ο δικηγόρος ότι πλέον τις τελευταίες ώρες δεν θέλει να έχει καμία σχέση με την οικογένεια ο δικηγόρος και ειδικότερα με τον πατέρα και με τη μητέρα μιλάει μόνο μέσω της γραμματέας του, ο δικηγόρος. Να αποκαλύψουμε τότε, Φίλιππε, κάτι. Τότε να αποκαλύψουμε κάτι. Πείτε το. Φέρεται ο νεαρός να είχε κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Δεν θα δρομούμε σε αυτά, παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πολύ. Τι να πούμε τώρα σε αυτό? Ποιος το έκανε διάνοστο? Καθένα λέει το κοντό και το μακρύ του? Όχι, παρακαλώ. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε τον αδερφό του. Δεν έχουμε καταφέρει να επικοινωνήσουμε μαζί του. Ο πατέρας του παιδιού που είχε εξαφανιστεί έχει αλλάξει κινητό τηλέφωνο. Ο οποίος ο πατέρας ήταν κυλελίστατος κιόλας. Ο άνθρωπος μιλούσε, είχε τέτοιο πόνο μέσα του, ήθελε να ακουστεί η φωνή του, να κάνει την έκκλησή του στα μέσα ενημέρωσης. Ο πατέρας είχε αλλάξει κινητό. Ο δικηγόρος μας ενημερώνει δεν θέλει να έχει καμία επαφή και η υπόθεση θα την αφήσει από ό,τι φαίνεται. Περιμένει να λήξει, να περάσει ένα χρονικό συγκεκριμένο διάστημα για να το δώσει σε κάποιον άλλον συνάδελφό του ίσως. Να ρωτήσω εγώ κάτι, καλησπέρα. Πώς γίνεται να χαθεί έτσι ένα παιδί, ο οποίος είναι φαντάρος, σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον, όπως γνωρίζουμε όλοι. Το πλοίο και του στρατού, έτσι. Το πλοίο χάθηκε. Ναι. Μπήκε στο πλοίο μέσα, πήγε να βγει και δεν τον είδε κανένας να βγαίνει. Όλα τα στοιχεία όταν ένας επιβάτης μπαίνει στο πλοίο είναι γνωστά με το εισιτήριο που έχει και να, σαν να άνοιξε η γη, να τον κατάπιε. Υποτίθεται ότι τον είχαν δει και άνθρωποι μαζί, μέναν στην καμπίνα μαζί. Βεβαίως, είχε απλώσει το sleeping bag του για να κοιμηθεί και τα λοιπά. Μα γι' αυτό το θέμα είναι όμως. Τον υποστήριξε από το πλοίο το παιδί. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά. Ξαναλέμε εδώ.
Έχουμε ραγδαίες εξελίξεις με το δικηγόρο να φέρει την υπόθεση. Ο πατέρας να έχει αλλάξει το κινητό του τηλέφωνο. Ο δικηγόρος να λέει: θέλω καμία επικοινωνία με τον πατέρα. Από την άλλη. Τα στοιχεία να συνδέουν τη στρατιωτική του θητεία και την αναβολή που ζήτησε. Είναι μια μπερδεμένη ιστορία που δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε δει και βρει κάποιο φως. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει αγωνία. Έχουμε ένα νεαρό παιδί, 23 ετών, ένα νέο άνθρωπο, να αγνοείται, λες και εξαφανίστηκε δια μαγείας από προσώπου γης. Αυτό είναι το πρώτιστο, τα υπόλοιπα θα λυθούν. Όλα τα άλλα βέβαια είναι αδιάφορα σε σχέση με τη ζωή του παιδιού που αυτό μας ενδιαφέρει. Είναι μια ανθρώπινη ζωή, νεαρού ακόμη. Πού είναι αυτός ο άνθρωπος, πού είναι αυτός ο 23χρονος φαντάρος, είναι ζωντανός, κινδυνεύει από κάποιους. Στο στρατό υποτίθεται τώρα ελεγχόμενο. Ξαναλέμε λοιπόν, ξαναείπαμε λοιπόν. Χάθηκε από το πλοίο της γραμμής όπου είχε έρθει στο λιμάνι του Πειραιά. Δεν βγήκε από το πλοίο, έχουμε μπέρδευμα. Δηλαδή. Μην μπερδευόμαστε. Δεν βγήκε από το πλοίο. Δεν βγήκε ποτέ από το πλοίο. Αυτό είναι πάρα πολύ. Δεν τον είδε κανένας να βγει από το πλοίο. Πολύ περίεργο. Δεν τον είδε κανένας. Το θέμα είναι αν αυτοί που τον είδαν να μπαίνει στο πλοίο, όντως ήταν εκεί μέσα στο πλοίο. Και είδαν μόνο το sleeping bag του και ήταν μόνο το προσωπικό του αντικείμενο. Και ο ίδιος καν δεν μπήκε στο πλοίο. Γιατί δυστυχώς ο άνθρωπος, ο μάρτυρας που ήταν μαζί του, έχει εξαφανιστεί και αυτός. Και αυτός. Σύμφωνα με πληροφορίες. Τον έψαχνε μετά η αστυνομία και τα λοιπά. Για κατάθεση δεν τον βρέχουν και έχει εξαφανιστεί και αυτός. Αγνοείται. Περίεργη ιστορία. Ο Θεός μαζί του. Πολύ περίεργη ιστορία. Και κάνουμε έκκληση εμείς. Έκκληση. Όποιος γνωρίζει το οτιδήποτε, όποιος ξέρει ένα στοιχείο, να βοηθήσει για αυτό το παιδί. Είναι 23 ετών, ένας νέος άνθρωπος. Είναι ένας στρατιώτης. Κινδυνεύει. Είναι μόνος του. Χρειάζεται βοήθεια. Τον έχουν κάποιοι στα χέρια τους. Είναι πολλά τα ερωτηματικά. Ένα νέο παιδί ξαναλεί 23 ετών. Και μένουμε εδώ. Πάμε γρήγορα τώρα στην είδηση βόμβα.